για καρτέλ μεταξύ των εταιριών. Για την επιστολή του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, αλλά και για αυτό που συζητιέται έντονα, το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεχουρίτη, γνωστό σε όλους μας, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε. Καλή εβδομάδα, κύριε Καρυπίδη, κύριε Μαυρίδη. Γενικά καλή εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δυστυχώς η κεντρική και νότια Ελλάδα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Πέραν από την επιστολή που έστειλε ο κύριος Πρωθυπουργός στην αρμόδια Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Φόντερ Λάιεν, η σημασία είναι μία. Η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στην εξέδρα χωρίς να θέλει, γιατί δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλει να επιλύσει το πρόβλημα που την ταλανίζει εδώ και 4 χρόνια και λύση δεν μπορεί να βρει. Παρόλα τα καλάθια του νοικοκυριού, παρόλο το market pass, παρόλα τα νομοθετήματα περί καθαρών τιμών, περί όλων αυτών που θα εφαρμοζόντουσαν, αποδεικνύεται ότι η ακρίβεια καλά κρατεί. Αλλά πέραν από αυτό, κύριε Καρυπίδη, να μιλήσουμε ουσιαστικά, όχι μόνο για τις πολυεθνικές εταιρείες που ακριβαίνουν τα προϊόντα και τα φέρνουν στην Ελλάδα, αλλά να μιλήσουμε και για τις ελληνικές εταιρείες που τα αγοράζουν πάυτινα από τον παραγωγό και τα πουλάνε ακριβά στον καταναλωτή. Για αυτούς θα στείλει επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός και σε ποιον? Τον εαυτό του? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Σήμερα συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής της Παραγωγής και Εμπορίου σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις. Και παράλληλα, αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο, ή άλλο κάνει κύριε Καρυπίδη, καταργεί τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 4177 του 2013 περί επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών ανακοινώσεων, μείωσης τιμής, εκτόσεων και προσφορών. Δηλαδή, από τη μία μας λέει ότι στέλνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτά τα οποία συμβαίνουν για εμάς χωρίς εμάς, και από την άλλη, εδώ στην Ελλάδα, η ίδια η κυβέρνηση καταργεί διατάξεις που βάζαν κατά κάποιο τρόπο έναν περιορισμό. Προσέξτε, τώρα τι θα συμβεί. Θα γίνει το έλα να δεις, αφού υπάρχει αυτή η πρακτική, η αντίληψη, τέλος πάντων κατάσταση στην αγορά, θα γίνει το πανηγύρι, θα γίνει πάρτι, θα γίνει ό,τι θέλετε και δεν θέλετε. Και όλη η φασαρία το προηγούμενο διάστημα για την επιβολή προστίμων. Το αν όντως έχουν επιβληθεί, το αν όντως έχουν εισπραχθεί, πώς έχουν εισπραχθεί, αν έχουν πάει στα δημόσια ταμεία, αν είναι το απαιτούμενο για να κάνει η εταιρεία την ένσταση, άρα δεν πάει στο δημόσιο ταμείο, πάει κάπου αλλού και είναι σε αναμονή. Γιατί όλη αυτή η φασαρία, εφόσον σήμερα που ήσασταν κι εσείς στην Επιτροπή στη Βουλή, έρχεται αυτή η διάταξη σε αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά τους απαλλάσσει? Μα αυτό είπαμε και εμείς. Αυτά είναι φοβερά τώρα. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μας δουλεύουν και να μας κοροϊδεύουν και να συνεχίσουν να μας κοροϊδεύουν στέλνοντας επιστολές. Πρέπει τις επιστολές τι γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ νομοθετείς. Εδώ νομοθετείς και απαλλάσσεις. Ακριβώς. Εδώ πας για να νομοθεσία και απαλλάσσεις την παραβατικότητα. Φοβερό. Δηλαδή είναι πράγματα αδιανόητα. Απλά φέρνεις μία, λέει, περιβόητη υπηρεσία, την Δημαία, και τις δίνεις αρμοδιότητες και παίρνεις αρμοδιότητες από τις περιφερειακές διευθύνσεις εμπορίου, γιατί κάνανε σωστά τη δουλειά τους και επιβάλλαν κυρώσεις και πρόστιμα. Και τι, αν δείτε δηλαδή η συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή, η μόνη που ήταν υπέρ του νομοσχεδίου, οι μόνοι οι οποίοι ήταν υπέρ της Δημαία ήταν ο εμπορικός κόσμος, το επιμελητήρια και η βιομηχανία. Οι οργανώσεις καταναλωτών ήταν απέναντι. Η αντιπολίτευση ήταν απέναντι. Δεν γίνεται λοιπόν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να φέρνει σε ένα νομοσχέδιο ποιος θα είναι διοικητής στη Δημαία, τι λεφτά θα παίρνει ο διοικητής, τι γραφεία, τι το ένα, τι το άλλο, και η αγορά να λέγεται ότι δήθεν
κάνουν ελέγχους, περισσότερους ελέγχους από κάθε άλλη φορά, επιβάλλουν πρόστιμα και κυρώσεις. Και όταν στέλνει στον Υπουργό εξώδικο, όπως έστειλε μια οργάνωση καταναλωτών, για να ενημερώσει τι ακριβώς προϊόντα ήταν αυτά τα οποία είχαν οι πολυεθνικές και σκροκερδούσαν και επέβαλε το πρόστιμο, δεν απαντάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Εμείς, κύριε Καρυπίδη, από 29 Μαΐου του 2023, εδώ και ένα χρόνο, είχαμε κάνει επιστολή με παραστατικά, με φωτογραφίες, με τιμολόγια, με, για παράβαση μιας εταιρείας αρτοπολίσεων, δηλαδή φούρνος, μια αλυσίδα από φούρνους, πως παρανομεί, πως δεν λειτουργεί με βάση τον νόμο περί όλων της διακίνησης των αρτοπαρασκευασμάτων, δηλαδή πουλούσαν λαγάνες για φρέσκια λαγάνα, πουλούσαν κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο ψωμί, πουλούσαν τυρόπιτες, κασερόπιτες και όλα αυτά τα κρουασάν ως φρέσκα και ήταν κατεψυγμένα. Και ακόμα να ελέγξουν εδώ και ένα χρόνο. Ξέρετε τι θέλουν την Δημαία? Τη Δημαία τη θέλουν ως τους πρετοριανούς που θα παίρνουν εντολή από τον Υπουργό, από τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και Εμπορίου, σε ποια επιχείρηση θα πάνε να κάνουν έλεγχο και βεβαίως θα πέσει μετά το πολιτικό μέσο να μην κυνηγήσετε την επιχείρηση γιατί είναι δική μας. Αν είναι από την άλλη πλευρά, βαράτε τους στα αυτιά. Αυτή είναι η έλεγχη στην αγορά και οι κανόνες που πρέπει να επιμένει μια πολιτεία να βάζει ορθούς κανόνες, να χτυπήσει τη λαμογιά, την απατεωνιά και κυνηγάει αυτούς οι οποίοι είναι σύνομοι, όπως έγινε και με την εταιρεία με τα καταψυγμένα λαχανικά. Κύριε Καρυπίδη, έχουμε αγανακτήσει. Και παράλληλα, εκεί που υπήρχε μια επιτροπή για να ελέγχει τις οργανώσεις καταναλωτών, καταργείται και αυτή η επιτροπή και θα τις ελέγχει μόνο το Υπουργείο. Δηλαδή, και δεν μας δίνει καθόλου τίποτα επιχορήγηση και δεν βοηθάει τις οργανώσεις καταναλωτών και θέλει να τις ελέγξει για να μην έχουν φωνή. Επειδή δεν μπορεί να μας καταργήσει, θέλει να τις ελέγξει. Να μην υπάρχει ελευθερία φωνής και θίγουμε τα φιλαράκια και τους καλά κρατούντες στην εξουσία. Κώστας Μαυρίδης, δεν έχω κάτι άλλο να πω εγώ. Νομίζω τα πει όλα ο Πρόεδρος, Κώστα. Ναι, και εγώ δυσκολεύομαι να βρω κάτι. Από το κακό στο χειρότερο πήγαμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς θεωρείτε ως καταναλωτικό κίνημα ότι μπορεί να θεσπίσει κάποιες οδηγίες, κάποιους νόμους για να ελέγξει τις πολυεθνικές, αυτό που τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός ζητά? Μα κύριε Μαυρίδη, είναι τώρα αυτό που λέει η αντιπολίτευση προεκλογικό τέχνασμα, πυροτέχνημα? Μα κύριε Μαυρίδη, συγγνώμη, πιστεύετε εσείς ότι αυτή η επιστολή θα υποχρεώσει τις πολυεθνικές εταιρείες να ρίξουν τις τιμές στα προϊόντα τους? Μα από τη μία λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, σε μια ελεύθερη οικονομία, σε μια ελεύθερη αγορά δεν μπορώ να βάλω περιορισμό και φραγμό. Και από την άλλη στέλνει επιστολές για να μας πει τι? Ότι ξέρετε ότι εγώ ενδιαφέρομαι για εσάς και στέλνω επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας είπα προηγουμένως. Και θα στείλει στον ίδιο την Πρωθυπουργό την επιστολή για τα κακό σχήματα στην Ελλάδα με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου πείτε, δεν είναι κοροϊδία? Δεν ξαπατάται ο καταναλωτής και ο κόσμος με αυτά τα οποία ακούει? Έλεος πια, εντάξει. Ξέρουμε, οι πολιτικοί λένε ψέματα, αλλά και τα ψέματα έχουν και κάποιο όριο. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες στέλνω επιστολές στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα κάντε ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να αγοράζεις τη σταφίδα 70 λεπτά και να την πουλάς 7, 8 και 10 ευρώ το κιλό. Δεν μπορείς να αγοράζεις το κεράσι στα 4 ευρώ και να τα πουλάς 16. Σήμερα μου ήρθε καταγγελία πως αγόρασε κάποιος κατσικάκι 16 και 30 το κιλό. Πώς θα ελέγξει αυτόν τον χασάπι ή την αγορά πόσο το αγόρασε και πόσο το πουλάει? Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και μας λένε με επιστολές και όλα αυτά τα συναφή με τα καλάθια του νοικοκυριού, με τα καλάθια του νονού, με τα καλάθια της νονάς, με τα καλάθια των Χριστουγέννων, με τα ΠΑΣ και όλα τα συναφή σύν τα 4 μέτρα από 1η Μαρτίου πως θα έριχναν τις τιμές. Τι τελικά είχε συμπέρασμα και το αποτέλεσμα? Να αναγκαστεί ο Πρωθυπουργός να στείλει επιστολή. Άρα τα μέτρα που εμείς λέγαμε από την αρχή ότι είναι προς λάθος κατεύθυνση, τελικά δεν αποδόθηκαν για την κυβέρνηση.
Νομίζω ότι το νεότερο είναι αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται και να επιβαρύνει επιπρόσθετα και να προκαλέσει όχι μόνο το καταναλωτικό κίνημα αλλά και όλους εμάς. Και βέβαια η επιστολή θα είχε μία ουσία αν νωρίτερα θα μπορούσε να μας απαντήσει κάποιος από την κυβέρνηση, κύριε Λεχουρίτη, γιατί εγώ αυτό θα έλεγα, αν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς είναι δυνατόν ένα ελληνικό προϊόν στη Γαλλία, στη Γερμανία να είναι πολύ φθηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Το γιαούρτι, ας πούμε. Είναι λόγω προθετικών ενεργειών. Τι προθετικών. Ακούστε. Όταν η αντίληψη του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή γιατί τα απορρυπαντικά του κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, που είναι Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή και Εμπορίου, που ουσιαστικά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έγινε Διεύθυνση Καταναλωτή, δεν υπάρχει ουσιαστική Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Τόσο σπουδή δίνουν στην προστασία του καταναλωτή. Όταν έχει την αντίληψη ένα απορρυπαντικό στην Ελλάδα είναι ακριβότερο σε σύγκριση με τη Γερμανία, ακούστε δηλαδή, εγώ έχω χάσει τα μαλλιά μου νέος, αλλά μάλλον θα χάσω και τα υπόλοιπα. Γιατί λέει το απορρυπαντικό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι πιο ενισχυμένο, ένεκα του ότι ο Έλληνας τρώει λάδι και λερώνεται περισσότερο από ότι ο Γερμανός ή ο Γάλλος ή ο Εγγλέζος που δεν τρώνε καθαρό λάδι, τρώνε σπορέλαια και λερώνει το ρούχο του γόνου. Επιτρέψτε μου... Όχι, τεινάζει στην μπάγκα στον αέρα, κύριε αλλά πρόεδρε, δεν ξέρει τι. Αυτή πρόεδρε, ήταν η απάντηση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κύριε Καρυπίδη. Είμαστε για γέλια και για κλάματα. Αυτό το ισχυρίζονται και επιχειρήσεις, να σας πω. Καλά, εντάξει. Γιατί λένε ότι υπάρχει και... ανάλογα με το νερό που χρησιμοποιούν τα πλυντήρια. Δεν θα τρελαθώ με τελείως. Το γιαούρτι πώς είναι δυνατόν που παράγεται στην Ελλάδα. Έχει ένα κόστος μεταφοράς. Έχει εμπόρους, έχει αποθήκες, έχει κέντρα, έτσι, εμπορικά κέντρα μεγάλα, εμπορευματική σταθμή. Πώς γίνεται να είναι φθηνότερο στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Πώς γίνεται να είναι στη Βουλγαρία στη μισή τιμή από ό,τι στην Ελλάδα. Εδώ αυτές είναι οι απαντήσεις. Για να μας πει η Ευρώπη τι είναι λάθος. Εγώ θα πω και τον αντίλογο. Έχει να κάνει και με την επιθετική πολιτική της εταιρείας προκειμένου να μπει στην αγορά, μια νέα αγορά. Πόσα χρόνια. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Πόσα χρόνια. Μήπως έχει να κάνει με το μερσασάζικ που έχουν τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας έναντι της Γαλλίας. Που πληρώνεις ακριβά το ράφι και τη θέση που θα κάτσεις ή τη θέση στο ψυγείο. Και αυτό παίζει. Έχει να κάνει με την υψηλή φορολογία που πρώτα σκροκεδεί το κράτος. Σε αυτά σας δίνουν απαντήσεις, κύριε Λεχουρίτη. Όχι, βέβαια. Εμείς έχουμε βάλει κατ' επανάληψη τα ερωτήματα. Τώρα, τα προστήματα εισπράττονται επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Εδώ έχουν να εισπράξουν πρόστιμα το 2018. 4. Ωραία. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Κρέκας, ότι εισπράξαμε το 50% των προστήμων, ισχύει? Ή είναι η προκαταβολή για να κάνει έσταση η εταιρεία που πάει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή δεσμεύεται σε ένα λογαριασμό που αν δεν δικαιωθεί η εταιρεία τότε πάει στα δημόσια έσοδα αλλά μέχρι τότε δεν τα κουμπάει κανείς. Ναι, ακριβώς αυτό. Που περνάει και μια οχταετία. Ακριβώς αυτό είναι. Είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο για να κάνεις έφεση και ένσταση κατά του προστήμου να καταβάλεις το 50% του προστίμου, το οποίο δεν πάει στα κρατικά ταμεία, μπαίνει όπως είπατε σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, δεν πειράζεται καθόλου, άρα δεν εισπράτεται μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και αν δικαιωθεί η επιχείρηση, τότε τρέχεις και δεν στάνεις. Τα δίνεις και με τόκο πίσω. Λοιπόν, αυτά είναι τερτύπια της χαλιμάς, κύριε Καρυπίδη. Είναι κοροϊδία. Δεν γίνεται άλλο να μας ταΐζουν σανό και κάρβουνο για να πετυχαίνουν οι επιχειρήσεις. Δεν είμαστε κόντρα στις επιχειρήσεις. Προς Θεού. Και γιατί το λέω. Το είπα και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ξέρετε γιατί λειτουργεί έτσι το σύστημα και δεν τιμωρούνται οι επιχειρήσεις? Διότι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μπουκωμένα μιμιέ, επειδή παίρνουν τη μεγάλη μερίδα των διαφημίσεων, δεν θα πάνε κόντρα στα συμφέροντά του. Δυστυχώς, όταν η δημοσιογραφία εξυπηρετεί συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτικών, μην περιμένετε να δούμε άσπρη μέρα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά. Τι να πω, καλή Ανάσταση. Να πω, έγινε η Ανάσταση.